η αφορμή για αυτά τα κείμενα που μετά τα κάναμε βιβλίο ήταν μια ιδέα. Ήταν το ερώτημα τι πράγμα είναι μια επέτειος και τι την κάνουμε μια επέτειο, πώς μπορούμε, ας πούμε, τι σχέση έχουμε με μια επέτειο. Και βεβαίως αυτό σχετιζόταν με το γεγονός ότι πλησίαζε το 2021 και επομένως πλησίαζαν και τα 200 χρόνια από το 1821. Και σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να μην μπερδεύουμε τη χρονολογία 1821 με την επέτειο του 1821. Γιατί η χρονολογία 1821 είναι το έτος μετά το 1820 και πριν το 1822 που έγιναν κάποια γεγονότα, πούμε, αλλά η επέτειος είναι το πώς τα θυμόμαστε αυτά, πώς τα ζούμε αυτά τα πράγματα. Είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί. Όταν έχουμε στο μυαλό μας συνήθως την ιδέα και την ανάγκη να μιλήσουμε για μία επέτειο χρονολογικά, τότε μοιραία επαναλαμβάνουμε και επαναλαμβανόμαστε, πλήττουμε βαθύτατα και στο τέλος λέμε αν είναι δυνατόν να μην μας πλησιάσει η επέτειος της εορτής, διότι θα βαρεθούμε πάλι. Αυτό οφείλεται στον παράξενο αυτό αναχρονισμό, ότι δηλαδή μπερδεύουμε τη χρονολογία με την επέτειο. Η επέτειος είναι κάτι διαφορετικό και αυτό εκεί πάνω προσπάθησα να χτίσω με μία σειρά από κειμενάκια που δημοσιεύτηκαν το μεγαλύτερο μέρος στην καθημερινή καθ' όλη τη διάρκεια του 21, να γράψω αυτά τα κείμενα δοκιμάζοντας ακριβώς αυτή την ιδέα. Περί αυτού πρόκειται και γι' αυτό και ο τίτλος 200 χρόνια γένα, δηλαδή 200 χρόνια που κάτι γίνεται και γεννιέται ταυτοχρόνως. Ό,τι που έγινε πριν από 200 χρόνια ακριβώς και τελείωσε. Αυτή ήταν λοιπόν έτσι, η αφετηρία. Άρα λοιπόν με ενδιέφερε το 1821 ως επέτειος. Ως κάτι το οποίο πρέπει να το προσλάβει κανείς στο νόημά του. Και υπό την έννοια αυτή, όχι να επιχειρήσει να το πλησιάσει, να πει ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε σαν να ζούσε τότε, αλλά να απομακρυνθεί από αυτό για να το καταλάβει στο νόημά του. Δηλαδή στο τι σημασία έχει για τη ζωή του. Επομένως, η επέτειος είναι για να απομακρυνόμαστε. Τα γενέθλια είναι για να θυμόμαστε. Αυτή λοιπόν η διαφορά ήταν η αφετηρία για να γραφτούν αυτά τα κείμενα. Και ο Θεός βοηθός, τι πετύχαμε, τι βγήκε από εκεί, θα το δείτε όσοι διαβάσετε το βιβλιαράκι. Αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να εξηγηθώ εξ αρχής, έτσι, για να μην γίνουν έτσι παρεξηγήσεις. Επομένως, δεν αναπαράγουμε την εικόνα όπως σωστά θα κάνει κανένας ιστορικός να πει τι έγινε τότε, πώς συμπεριφέρθηκε ο τάδε, τι ακριβώς, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα αυτά μόνα τους δεν έχουν καμία σημασία. Έτσι. Το να θυμόμαστε κάτι είναι ο καλύτερος τρόπος να το ξεχνάμε. Το να ζούμε στο νόημά του κάτι είναι ο καλύτερος τρόπος να έχουμε σχέση μαζί του. Δηλαδή η μνήμη είναι ανώτερη από την ενθύμηση. Επομένως εδώ η προσπάθεια είναι να μην θυμόμαστε, αλλά να δούμε κάτι ζωντανό μέσα από το νόημά του που έχει για τη ζωή μας. Αυτό ήταν το σημείο της αναφοράς. Και επομένως δεν αναπαράγουμε εικόνες γεγονότων, μολονότι χρησιμοποιούμε, διαβάζουμε ιστορικούς, εννοείται, διάφορα βιβλία κτλ. Άρα λοιπόν, η δουλειά που έπρεπε να γίνει ήταν να
καθοριστεί αν είναι δυνατόν μια στάση απέναντι στην επέτειο. Ένα παρεδώσε πια δικό μας των ανθρώπων του 2021 απέναντι στην επέτειο. Αυτό με ενδιέφερε. Δηλαδή, με ενδιέφερε να κοιταχτούμε στο 21 σαν σε ένα παράξενο καθρέφτη. Έτσι, ένα καθρέφτη που έχει σχέση με εμάς πολύ και λιγότερο με αυτά καθ' αυτά εκείνα τα γεγονότα ως πιστή εικόνα, ως πιστή έτσι, αναπαράσταση. Και που βεβαίως, ας πούμε, αυτό το πράγμα έχει τις δικές του κανονικότητες, τις δικές του, έτσι, υποβάλλει τους δικούς του κανόνες και βεβαίως, ας πούμε, μας συζητάει πάνω και πριν απ' όλα να μην αναμερικάσουμε τίποτα. Αυτό που μας έκανε δηλαδή στις σχολικές γιορτές να βαριόμαστε ατελείωτα και να μην να περιμένουμε την ώρα πώς και πώς για να τελειώνει η ιστορία, αυτό το πράγμα έτσι να το αποφύγουμε. Πώς λοιπόν θα το αποφύγουμε? Απομακρυνόμενοι. Έτσι, απομακρυνόμενοι από αυτά τα πράγματα, όχι με την έννοια τι κακή. Έτσι, απομακρυνόμαστε κάτι όταν κρατάμε το νόημά του. Έτσι. Είμαστε κοντά σε κάτι όταν το αναμερικάζουμε. Όταν το φωτογραφίζουμε, ας πούμε, με ένα τρόπο που δεν έχει καμία άλλη απέτηση από αυτή την απλή φωτογραφική αναπαράσταση. Και γι' αυτό το λόγο δεν νοσταλγούμε. Έτσι, η ενθύμηση φέρνει νοσταλγία και η νοσταλγία μας γυρνάει σε έναν άλλο χρόνο. Δεν νοσταλγούμε. Τι κάνουμε? Συγχρονιζόμαστε με το γεγονός διαχρονικά. Συγχρονιζόμαστε διαχρονικά. Δηλαδή σε όλη την κίνηση που κορυφώνεται στο τώρα μας και στο αυριανό τώρα και στο μεθαυριανό, έτσι, των άλλων και των άλλων. Εκθέτουμε δηλαδή τα πράγματα στον τρόπο με τον οποίο τα βιώνουμε, έτσι. Λέμε τι σημασία έχει στο παρόν μας αυτό το μεγάλο γεγονός που ήταν η εθνεγερσία του 21. Ποια είναι η διαφορά η περαιτέρω μεταξύ του να θυμηθούμε κάτι και να το αναμνηστούμε, να το πούμε έτσι? Όταν θυμόμαστε κάτι, έτσι, μπαίνουμε στο χρόνο που έγιναν τα γεγονότα. Όταν μνημονεύουμε κάτι, όταν ζούμε κάτι στη σημασία του, δημιουργούμε χρόνο εμείς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε. Όταν πλήττουμε με ένα λογίδριο για το 21, αυτή η απίστευτη βαρεμάρα και πλήξη οφείλεται στο ότι αναπαράγεται ένας χρόνος τον οποίο έχουμε βιώσει κατ' επανάληψη. Η σημασία κάθε σχέσεως έχει να κάνει με το τι χρόνο παράγει. Με το να σκεφτούμε τη σημασία που έχει το γεγονός, αμέσως παράγουμε ένα χρόνο, ο οποίος χρόνος ζητάει από μας κάτι να το κάνουμε. Κάθε φορά που πρέπει να κάνουμε κάτι, παράγουμε χρόνο. Ο χρόνος δεν έχει καμία σχέση με τα χρόνια που περνάνε, με το ρολόι που γυρνάει, με τις μέρες που ακολουθούν η μία την άλλη. Έτσι, αυτός είναι ο φυσικός χρόνος, ο ορολογιακός χρόνος. Ο χρόνος ο βαθύς είναι ο χρόνος των επιλογών μας. Ο πραγματικός χρόνος βρίσκεται στο τι διαλέγουμε και τι κάνουμε διαλέγοντας κάτι. Έτσι. Και όταν διαλέγουμε, παράγουμε χρόνο, δημιουργούμε χρόνο. Δεν υφιστάμεθα την ανακύκλωση, ας πούμε, το βράδυ, πρωί, το απόγευμα, το αύριο, το μεθαύριο, το πέρυσι, το του χρόνου. Επομένως, είναι πολύ κρίσιμο να καταλαβαίνουμε ακριβώς ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη δουλειά, στην αναζήτηση της σημασίας, δεν είναι τα χρόνια που περνάνε, που περάσανε, που δεν ξέρω τι, ας πούμε. Είναι το τι κάνουμε με την ενέργειά μας, με τις επιλογές μας. Άρα, κάθε σωστή σχέση με τα πράγματα έχει να κάνει με το ερώτημα τι κάνουμε με τις επιλογές μας. Δηλαδή, τι μας λέει και τι κάνουμε με αυτό που μας λέει. Άρα, παράγουμε χρόνο. Αν έχουμε μία γένα
επί 200 χρόνια, είναι γιατί δεν έχουμε παραγωγή χρόνου τέτοια, η οποία να ανοίξει το δικό της δρόμο στα 200 χρόνια. Γι' αυτό και ο περίεργος τίτλος. Έτσι. Ο περίεργος τίτλος έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Ότι ήταν τέτοια, ας πούμε, η επαναληπτικότητα, ώστε δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτούμε κάτι, να το κάνουμε κάτι, πέρα από το να το επαναλαμβάνουμε θαυμαστικά και δικαίως, αλλά δεν αρκεί έτσι, αυτό το πράγμα. Και στην περίπτωση μας, το 21 θα μας προσφέρει κάτι, έτσι, και θα το προσφέρουμε κάτι, αν και εφόσον το διαβάσουμε μέσα από το παρόν μας και τις αγωνίες. Αλλιώς δεν θα κάνουμε τίποτα, θα βγάλουμε ένα λόγο πάλι και θα περιμένουμε του χρόνου για να τα επαναλάβουμε. Επομένως, το ζητούμενο είναι ότι το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει πραγματική εγγύτης παρά μόνο εξ αποστάσεως. Εξού και μετά το εισαγωγικό κείμενο για την επέτειο, ακολουθεί στο βιβλιαράκι ένα κείμενο με τον τίτλο «Εγγύτης εξ αποστάσεως», όπου λέει ποιο είναι το ελληνικό πρόβλημα σήμερα. Άσχετο εντελώς με το 21, τυπικά, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα προϊόν αυτής της διαδικασίας των 200 ετών, με τις επιτυχίες, αποτυχίες, τα βουλιάγματα, τα πετάγματα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η εγγύτηση εξ αποστάσεως είναι το πολύ χρήσιμο σημείο, δηλαδή από τι πάσχουμε σήμερα. Εάν μπορέσουμε να πούμε χοντρικά ότι πάσχουμε σήμερα από το γεγονός ότι είμαστε συνεχώς, ας πούμε, μπλεγμένοι σε τσακωμούς μεταξύ μας, ότι σήμερα ας πούμε, δεν κάνουμε τίποτα, δεν έχουμε μια σωστή σχέση με το κράτος, επειδή και σήμερα η οικογένειά μας είναι ένας τρομακτικός παράγοντας συνοχής και όχι η ίδια η κρατική μορφή, ας πούμε, της εθνικής υποστάσεως κλπ. Αμέσως, έτσι, βλέποντας στην παράξενη αυτή απόσταση μια βαθιά συνέχεια, μπορούμε με άνεση να βυθιστούμε πίσω, αλλά μέσα από το τώρα μας. Και να έχουμε κριτήρια να διαβάζουμε τα προβλήματα πια, όχι να πούμε απλώς τσακώνονταν, και τότε, τσακωνόμαστε και τώρα, αλλά να μπορούμε να το καταλάβουμε και να το φωτίσουμε καλύτερα. Εξού και αμέσως μετά από το κειμενάκι για την εγκύτητα εξ αποστάσεως, για το τι είμαστε, τι κάνουμε, εν πάση περιπτώσει εμείς σήμερα, ακολουθούν δύο κείμενα πολύ άσχετα με το 21. Ένα κείμενο για το μύθο, το θρύλο του μαρμαρωμένου βασιλιά και ένα κείμενο για μια ερμηνεία της αποκαλύψεως της τουρκοκρατίας που ακριβώς, ας πούμε, προσπαθούσε ο ερμηνευτής να βρει μια άκρη για τα παθήματα των Ελλήνων. Γιατί με ενδιαφέρει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πρώτον, διότι ο μύθος, ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά είναι ιδρυτικός θρύλος, ας πούμε, του νέου ελληνισμού. Είναι θρύλος που γεννιέται την ίδια την ώρα της αλώσεως και που λέει, ναι, μπορεί να την πήρατε την πόλη, αλλά δεν πέθανε ο βασιλιάς. Τον πήρε ο άγγελος Κυρίου και τον έβαλε κάπου και θα έρθει μια ώρα που θα τον ξεμαρμαρώσει και τότε αυτός με τα φουσάτα του θα κυνηγήσει τους εχθρούς στην κόκκινη μηλιά. Έτσι. Αυτός ο μύθος ως τέτοιος, αλλά και με τις διάφορες προεκτάσεις του, ας πούμε, έχει μεγάλη σημασία για το χρόνο που δημιουργεί. Γιατί ο χρόνος που δημιουργεί, δηλαδή η επίδραση που έχει στις ψυχές των ανθρώπων, πιστεύουν σε αυτό το θρύλο, ότι δεν πέθανε ο βασιλιάς. Είναι κάπου κρυμμένος, θα σηκωθεί, θα πάρει, θα κυνηγήσει Τούρκους κλπ. Οδηγεί σε μια αντίληψη του χρόνου. Μια αντίληψη του χρόνου είναι ότι θα έρθει ένα τέλος στο κακό πράγμα. Αντίληψη του χρόνου που θα τελειώσει το κακό, που σημαίνει ελπίδα. Μεταγράφεται σε ένα πολύ ισχυρό βίωμα ελπίδας.
αλλά ταυτοχρόνως, επειδή θα έρθει οπωσδήποτε και θα έρθει με έναν τρόπο που θα το κυνήγει, θα ακολουθήσει με μαθηματική ακρίβεια ορισμένα δεδομένα και θα καταλήξει στην κόκκινη μια κτλ. Αυτό που είναι ελπίδα είναι ταυτοχρόνως, έχει ένα χιλιαστικό. Άρα έχουμε και μία σχατολογία με θετικό στοιχείο και ένα χιλιασμό με αρνητικό στοιχείο. Επομένως, έχουμε μία διφορούμενη ελπίδα. Μα μήπως μία διφορούμενη ελπίδα δεν είναι η ελληνική ιστορία από τότε ως σήμερα. Ο χρόνος που παράγεται από το θρύλο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι δεν είναι οι θρύλοι επειδή είναι μία ιστορία. Είναι ότι μας προκαλούν σε σκοπιμότητες ή να μας προκαλούν σε επιλογές, να κάνουμε κάτι, να σκεφτούμε με ένα ορισμένο τρόπο κάποια πράγματα, ας πούμε. Και υπ' αυτή την έννοια παράγουν χρόνο, δηλαδή μέσα μας καταλαβαίνουμε ή ότι θα γίνει μια τέτοια εξέλιξη ή ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει ένα τέλος με χιλιαστικό τρόπο, ας πούμε, όπως ξέρω εγώ στην Αποκάλυψη. Ας πούμε, έτσι ορίζεται η βασιλεία, τα χίλια χρόνια της βασιλείας του Ιησού μετά την ήττα του Σατανά. Δηλαδή, επομένως, το πρώτο έτσι, είναι αυτό που παράγει ο μύθος. Και κρατάμε λοιπόν ότι έχουμε τη στιγμή της ελπίδας με διφορούμενη διάσταση. Αυτή η διφορούμενη διάσταση μας ακολουθεί ανεξαρτήτως πια του μύθου. Για δέστε, ας πούμε, στα πολιτικά μας πράγματα, τι χιλιαστικό χαρακτήρα μπορεί να έχουν, ας πούμε, τα ελπιδοφόρα μηνύματα των λεγόμενων πολλές φορές προοδευτικών. Από τη μία είναι θα αλλάξουμε τον κόσμο και από την άλλη μια ανάγκη, μια αναγκαιότητα ιστορική οπωσδήποτε θα γίνει. Κάθε μέρα το ακούμε στις δηλώσεις, ας πούμε, στις τηλεοράσεις. Αυτό είναι από εκεί. Για να καταλάβουν δηλαδή την εσωτερική ενέργεια μιας χρονικότητος η οποία παράγεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ξεχνάμε λοιπόν ότι τώρα είναι 12.30 το μεσημέρι και μετά από 5 ώρες θα είναι απόγευμα και αύριο θα είναι πόσος του μηνός, 19 του μηνός. Αυτός ο χρόνος δεν μας ενδιαφέρει, είναι τρίτης κατηγορίας. Μας ενδιαφέρει ο χρόνος που παράγουν οι ιδέες μας, οι ελπίδες μας, τα βιώματά μας, τα νομίσματά μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όσο αυτό δεν γίνεται συνείδηση, θα μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν. Όσο αυτό γίνει συνείδηση, τότε υπάρχει λόγος βάσιμος για ένα μέλλον που κρατάει μαζί του ζωντανό όλο το παρελθόν, αλλά που προχωράει και το ίδιο. Αυτό το χτίσιμο έχει σημασία. Για να καταλάβουμε, δηλαδή, ας πούμε, το παράδοξο της υπάρξεως αυτών των άρθρων, τη δουλειά έχει τώρα ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς 5 αιώνες πριν, ας πούμε, μέσα στην ιστορία του 21. Και τι δουλειά έχει, ξέρω εγώ, η ερμηνεία του Γεργάνου, ας πούμε, ενός θεολόγου του 1600. Για να δει τι ακριβώς έχουν τα παθήματα, ποια είναι τα παθήματα των Ελλήνων που προσπαθεί να συστήσει υπομονή, να αντέξουν ότι ο Θεός θα βοηθήσει και τα λοιπά. Γιατί και εκεί δημιουργείται πάλι ένας διφορούμενος χρόνος. Ο ένας χρόνος είναι ότι πάσχουν οι Ρωμοί. Ότι πρέπει να τους πονέσουμε και να τους σταθούμε. Ο άλλος είναι ότι πρέπει να κάνουν υπομονή. Δύο χρόνια. Έχει μεγάλη σημασία η χρονικότητα μιας, ας πούμε, ερμηνείας σε αυτό το επίπεδο. Που είναι και αυτή η χρονικότητα ερμηνείας την οποία ζούμε στην Ελλάδα. Από τη μία αγαναπτούμε και από την άλλη λέμε υπομονή. Αφαιρώ τη δύσκολη λέξη χρόνος από αυτή την κουβέντα, αλλά κρατάω τις στάσεις. Αυτά όλα υπαγορεύουν στάσεις. Κάθε στάση δημιουργεί χρονικότητα. Χρονικότητα σημαίνει καλούπια και κατευθύνσεις πράξεων. Έτσι γίνεται η ιστορία. Δεν γίνεται αλλιώς. Για να το καταλάβουμε και για να δούμε πια τι σημασία έχει. Όχι μόνο να μελετάμε τους αντικειμενικούς παράγοντες της ιστορίας που είναι σωστό, αλλά να βρίσκουμε τα ριζώματα των συναισθημάτων. Γιατί χωρίς την δυνατότητα να διαβάσουμε τα συναισθήματα, δεν καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, τα παράδοξα των ιστορικών εξελίξεων.
Γιατί αν ήταν η ιστορία λογική, θα ξέραμε από πριν τι θα γίνει. Όμως ποτέ δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί παρεμβαίνει κάτι παράξενο, εισβάλλει η τεράστια Ρωσία στην Ουκρανία και ξαφνικά υφίσταται μια στρατηγική ήττα πρώτου βαθμού. Έτσι. Δηλαδή, τι έχει συμβεί? Έτσι. Ότι το αίσθημα του δικαίου, όπως το αίσθημα του δικαίου των αγωνιστών του 21, δημιούργησε μία ανατροπή απόλυτη των αντικειμενικών συνθήκων. Άλλος παράγοντας, τον οποίο στην Ελλάδα έχει ενδιαφέρον, ότι ενώ είμαστε πολύ συναισθηματικοί, όταν μελετάμε ιστορία μας ενδιαφέρουν μόνο τα αντικειμενικά. Θέλω να πω ότι οι διπλοί χρόνοι μας διχάζουν. Έτσι. Και κάθε φορά οι διχασμοί, το αποτέλεσμα που έχουν είναι να τους φορτώνουμε κάπου αλλού και να τσακωνόμαστε μαζί. Εν πάση περιπτώσει, έτσι, όλα αυτά τα με οδήγησαν πλέον σε κάποια θέματα του 21, τα οποία είναι, ας πούμε, οι φιλέλληνες, ο Ρήγας, οι εμφύλοι, οι πόλεμοι κτλ. Τα οποία θα τα βρείτε μέσα στο βιβλίο και τα οποία μου έδωσαν τη δυνατότητα να σκεφτώ κάπως πιο, έτσι, πιο καθαρά τα γεγονότα του 21. Προχώρησα λοιπόν με αυτές τις προϋποθέσεις και το πρώτο κειμενάκι το οποίο έτσι ακολουθεί τα τρία, πόσα είναι εισαγωγικά, τέσσερα, πόσα είναι κείμενα, είναι ένα κείμενο για τους φιλέλληνες. Ένα κείμενο για τους φιλέλληνες, έτσι, οι οποίοι, όπως ξέρουμε πολύ καλά, συνέβαλαν πολύ με το ρομαντισμό τους, με το φιλελληνισμό τους, ας πούμε, έτσι, και με το αίμα τους πολύ, έτσι, για την εθνική μας αποκατάσταση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά μέσα σε όλη τη θετικότητα της συνεισφοράς, μέσα σε αυτή τη δίψα για ένα καινούριο κόσμο, πάλι ήρθε και ο παλιός χρόνος. Ποιος είναι ο παλιός χρόνος που έφεραν οι φιλέλληνες και προεκτείνει τον μόνιμο, ένα μόνιμο ρυθμό? Ο παλιός χρόνος είναι ότι έφεραν οι φιλέλληνες μαζί με την αγάπη και το θαυμασμό τους την εικόνα της μοναδικότητος, ότι είναι μοναδικοί Έλληνες. Είναι οι συνεχιστές των μεγάλων αυτών. Άλλο τι είδαν όταν έρχονταν στην Ελλάδα άνθρωποι. Αλλά το μεγάλο κίνημα, το φιλελληνικό, αυτό το οποίο έπαιξε τόσο ρόλο για τις εξελίξεις, έφερνε μαζί με την έμπρακτη θυσία και βοήθεια, έφερνε και την ιδέα της μοναδικότητας. Η ιδέα της μοναδικότητας είναι η επιστροφή στο απόλυτο παρελθόν. Ποιοι ήταν μοναδικοί? Ο Πλάτων ήταν ο μοναδικός, ο Αριστοτέλης ήταν ο μοναδικός, ο Περικλής ήταν ο μοναδικός. Επομένως, πού θα πάμε σε αυτούς? Έρχονταν οι καημένοι φιλέλληνες και βλέπανε το Ρωμαίκο, κρύβουν τα μάτια τους, άλλοι φεύγανε, άλλοι καταριώ, άλλοι το αγαπούσαν και πέθαιναν γι' αυτό. Αλλά σημασία έχει αυτό το διφορούμενο. Ένας νέος, ένας διπλός χρόνος. Θέλω να πω ότι ένας διπλός χρόνος μας συνοδεύει. Και έχει σημασία να μπορούμε να τον διαβάζουμε για να καταλάβουμε πως μία χρονικότητα μπλοκάρει μία άλλη. Αυτό μπορούμε να το δούμε και στη ζωή μας. Αν ο καθένας μας κοιτάξει τις αντιφάσεις του, θα δει και τα διέξοδα, θα δει ότι τον μπλοκάρουν δύο χρόνια πάντα. Ας επιχειρήσει λοιπόν να το κάνει κανείς στη ζωή του και θα το βρει στο έθνος. Μιλώντας, ας πούμε, για αυτά, γιατί εδώ πια μιλάμε για γεγονότα ιδρυτικά, για κείμενα μεγάλης αξίας, για θρύλους εθνικούς. Όλα έχουν διπλούς χρόνους. Δεν επετεύχθη ποτέ η συνέρεση των πολλών χρόνων σε έναν που να κουβαλάει μαζί του όλο το πριν προς ένα καινούριο αύριο. Δεν επετεύχθη. Και ακριβώς αυτό το πράγμα φέρνει μια ψυχική ανισορροπία στα άτομα. Άστο, δεν μας πειράζει. Ψυχική ανισορροπία στα άτομα και μεγάλα αδιέξοδα στην κοινωνία. Αν προσέξετε, όλη η αμαρτία της πολιτικής ζωής
είναι συγκρουόμενοι χρόνοι, φαντασιακά βεβαίως, στην πράξη δεν συμβαίνει, αλλά φαντασιακά ο κόσμος έχει να διαλέξει ανάμεσα σε χρονικότητες. Εξού και το μεγάλο, μεγάλη αδυναμία στον Πούτιν στην Ελλάδα. Είναι μια χρονικότητα που πρέπει να την προσέχει κανείς. Δεν πέφτει από τον ουρανό αυτό, όπως και άλλες αδυναμίες προς άλλες κατευθύνσεις. Αλλά καταλαβαίνοντάς το, βλέπουμε ότι διατρέχει το εθνικό σώμα, το οποίο δεν έχει κακίες μέσα του, αλλά έχει σπαραγμό, σκίσιμο, ξέσχισμα. Γιατί κατευθύνονται οι πράξεις και οι επιλογές προς δύο συγκρουόμενες κατευθύνσεις μονίμως. Αυτά λοιπόν, τη γενεαλογία αυτών των πραγμάτων, μπορούμε να τη βρούμε σε σημαδιακά γεγονότα όπως είναι το 21. Ο σκοπός αυτού του βιβλίου δεν είναι το 21. Είναι το 2100, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί πού παίζεται το πρόβλημα. Πού παίζεται, τι δεν καταλαβαίνουμε τη μονή μου βάση στα πολιτικά, στα κοινωνικά, στα καλλιτεχνικά μας, στα ποιητικά μας. Γι' αυτό έχω και μέσα κείμενα, ξέρω εγώ, για τον Σολωμό, για τον Μακρυγιάννη, για δεν ξέρω τι, ας πούμε, του Σεφέρικο. Αλλά το κάνω. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του Ρίγα. Άλλη μεγάλη προσωπικότητα. Αναμφισβήτητα, πρωτεργάτης, εθνομάρτυρας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για όλα τα πράγματα. Αλλά και Γιακοβίνος. Έτσι, πέρα από τους ιστορικούς, ουδείς ξέρει ότι ήταν Γιακοβίνος ο Ρήγας. Δηλαδή, επαναστατική αριστερά της Γαλλικής Επαναστάσεως. Έτσι, ουδείς το ξέρει. Όμως το γεγονός ότι υπήρξε πρωτεργάτης και εθνομάρτυρας και πρωτομάρτυρας και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, οδήγησε στην ανάγκη να συμβολοποιηθεί, να γίνει σύμβολο ο Ρήγας για την κοινωνία μας και ορθώς. Πώς έγινε σύμβολο, πάλι με διχασμό του χρόνου. Απεκρύβει ότι ήταν Γιακοβίνος και διαβάζουμε έναν ιδηλιακό Ρήγα. Πάλι δύο χρόνια συγκρούονται. Έτσι, το αποβλητέο, το αποσκορακιστέο, το αρνητικό δεν χρειάζεται. Χάνεται η προσωπική ύπαρξη, ο άνθρωπος Ρήγας. Μένει το σύμβολο. Ένα σύμβολο χωρίς τον άνθρωπο είναι πεθαμένο σύμβολο. Γιατί τρώει ο ένας χρόνος τον άλλο. Αυτό το ζούμε καθημερινά. Ακόμη και σήμερα. Η επιλογή λοιπόν του Ρήγα είχε αυτό τον χαρακτήρα. Και βεβαίως το ίδιο συμβαίνει και με τη φιλική εταιρεία που είναι ο πρωτεργάτης, ο οργανωτής της ιστορίας. Όχι πια σε επίπεδο ενός ατόμου, αλλά παίρνει το όραμα του Ρήγα και χτίζει ένα καινούριο κόσμο και βάζει μπρος, ας πούμε, η θριαλίδα, ανάβει το φυτίλι. Όταν φτάσαμε στην επίδαυρο το 21, δεν ονομάζεται πουθενά. Μολονότι όλη της επιδαύρου ήταν στελέχη, ήταν μέλη της φιλικής εταιρείας. Δεν υπάρχει φιλική εταιρεία. Τι έχει γίνει. Βεβαίως, η φιλική εταιρεία είχε έναν πολύ έντονο φιλελευθερισμό. Αυτό η επίδαυρος είναι η αρχή των συμβιβασμών. Άρα δεν μας χρειάζεται. Φεύγει, χάνονται τα σύμβολα της φιλικής εταιρείας. Χάνονται τα πάντα. Δύο χρόνια και εδώ. Ο ένας χρόνος τρώει τον άλλον. Αυτά δεν τα λέω για να καταδικάσουμε κάποιους εναντίον, για να δείξω έναν εσωτερικό διχασμό που οριζώνει σε μια σύγχυση της χρονικότητός μας, την οποία οι ψυχολόγοι και αυτοί καλά θα κάνουν να τη μελετήσουν. Υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα μέσα. Και αυτό είναι συνδυασμός κουλτούρας πολιτισμικών διεργασιών. Έτσι, πραγμάτων που επιμένουν να μένουν στον εαυτό τους και να μην προχωράνε σε σύνθεση. Να μην προχωράνε σε διαφορετικό, ανώτερο επίπεδο. Και αυτό δημιουργεί πραγματικά ένα πολιτισμικό φαινόμενο, πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο δεν μας αφήνει. 200 χρόνια γένα και ο Θεός ξέρει πόσα χρόνια ακόμα. Και βεβαίως αυτή την ιστορία
αυτή τη σειρά των άρθρων ad hoc πριν ολοκληρώνω με τις παρατηρήσεις του Κοραή για το προσωρινό Σύνταγμα της Ελλάδος, το Σύνταγμα της Επιδαύρου, οι οποίες είναι όλες ολόσωστες, έτσι ξέρει τι ακριβώς του γίνεται, οι προτάσεις του είναι σωστές, είναι και αυτός ένα από τα μεγάλα λαχεία της Ελλάδος για τον Καποδίστρια, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα και η διαφορά των δύο ανθρώπων αυτών. Είναι ότι ο Κοραής με όλη του τη σοφία είναι ακρεφνός, ας πούμε, διαφωτιστής και υπό την έννοια αυτή έχει απομακρυνθεί από ζωντανό αίσθημα, από την παθολογία την ελληνική, η οποία είναι απαραίτητη όμως για τη λύση και προτείνει ακριβώς πράγματα τα οποία είναι σωστά. Αλλά η ελληνική παθολογία δεν συμμετέχει του προβλήματο. Δεν μπορεί να υπάρξει προχώρημα αν δεν λάβουμε υπόψη μας με θετικό τρόπο την παθολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η αδυναμία του Κοραή είναι ότι έβλεπε την καθαρή προοπτική των πραγμάτων, αλλά δεν λάβανε υπόψη την παθολογία. Ο Καποδίστριας την έλαβαν υπόψη και γι' αυτό τον φάγανε μέσα σε 3 χρόνια. Όταν ο Καποδίστριας θέλησε να περάσει την πατάτα στην Ελλάδα, είπε δεν θα γίνει τίποτα αν δεν θεωρήσουν ότι είναι κάτι σπουδαίο. Έβαλε, ξεμπάρκανε τις πατάτες στο λιμάνι, έβαλε χωροφύλακες να φυλάνε. Είδαν ο κόσμος ότι φυλάνε χωροφύλακες, είναι κάτι που αξίζει, μέσα σε μια νύχτα τα είχαν κλέψει όλα. Και μπήκε η πατάτα στην Ελλάδα. Εκεί φαίνεται ακριβώς πώς με τρόπο γνήσιας ο αξιοποιεί την παθολογία και γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη απώλεια του μεγαλύτερου λαχνού ο Καποδίστριας που έτυχε στην Ελλάδα. Και γι' αυτό τον φάγανε σε 3 χρόνια. Δεν αντέχανε αυτό το πράγμα. Αυτό τον άνθρωπο, όπως μπορεί να ζούσε στη Ρωσία, να ήταν υπουργός ή δεν ξέρω τι, αλλά είχε μέσα. Ο Κοραής είχε σωστά πράγματα, καταλάβαινε σωστά, αλλά δεν έπιανε το λαϊκό, του είχε ξεφυγεί, το υπέτασε στην ορθότητα των γενικών αντιλήψεων. Και από αυτή την έννοια και ο Κοραής είναι θύμα αυτού του διχασμού. Και σωστά έβλεπε και αγνοούσε το παρελθόν. Απαγορεύεται να αγνοείς το παρελθόν εν ονόματι οποιοδήποτε εξυγχρονισμού. Πρέπει να βρεις μέσα στο παρελθόν τα θετικά στοιχεία που είναι ριζωμένα. Εκεί θα πατήσεις. Τι στοιχείο θετικό μπορεί να υπάρχει μέσα στη σαπίλα. Πρέπει να βρεθεί αυτό το πράγμα για να προχωρήσει κάτι. Δεν γίνεται αλλιώς. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα συνεχές μπλέξιμο στη ζωή μας με αυτά τα προβλήματα και προσπαθώ να βρω μια άγρια. Κάπου εκεί λοιπόν, όπως λέω όλα αυτά τα πράγματα, ξαφνικά μπαίνει ένα κειμενάκι που είναι μια συζήτηση του Μπέργκμαν με το Σεφέρι, του Ίγκμαρ Μπέργκμαν, του μεγάλου σκηνοθέτη, με το Σεφέρι. Πρόκειται να γίνει μια παράσταση, εν πάση περιπτώσει, ο Υπόλυτος, αν θυμάμαι καλά, στη Στοκχόλμη και ο διευθυντής του θεάτρου της Στοκχόλμης, ο Μπέργκμαν, στέλνει μια επιστολή τυπική, ένα ερώτημα, στο Σεφέρι και σε κάποιους άλλους. Εμάς μας έδωσε. Το ερώτημα είναι το εξής. Για ποιο λόγο, λέει. Για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν παίζει ρόλο στα δρόμενα τα πολιτισμικά της Ευρώπης τη στιγμή που το παρελθόν της είναι πρωταγωνιστικό μέσα στην Ευρώπη και το σέβεται όλη η Ευρώπη. Τι ακριβώς σημαίνει. Ερώτηση, όχι κέρια, κέρια στον κύβο, στην Ιωστή. Έτσι. Για ποιο λόγο, ενώ όλη η Ευρώπη προσκυνάει την αρχαία Ελλάδα, η νεότερη Ελλάδα είναι αέρας φρέσκος. Δεν κάνει τίποτα. Αυτά ένα χρόνο αφού το έχει πάρει τον Νόμπελ ο Σεφέρης. Ο Σεφέρης προφανώς, ο Μπέργκμαν δεν έχει καμία διάθεση να υπενιχθεί τίποτα, γιατί είπαμε κάνει και σε άλλους αυτή την ερώτηση. Έτσι. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι το ερώτημα. Ο Σεφέρης τι να κάνει, επικαλείται ότι στην απάντησή του, ότι βεβαίως δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται όλη αυτή έτσι, η συζήτηση, όμως αποδεχόμενος εμέσως την παρατήρηση του Μπέργκμαν, λέει όμως είμαστε μια χώρα που έζησε μέσα σε διαρκείς ατυχίες.
είχαμε πολέμους, είχαμε φίλοι, όλα πραγματικά είναι, ας πούμε, όσο επικαλείται. Αλλά δεν επικαλείται ένα. Έτσι. Υπήρχαν ρογμές στον ίδιο τον πολιτισμό πέρα από τα εξωτερικά γεγονότα. Όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε την παραλείπει ο Σιφούρ. Ενώ το πρόβλημα είναι ότι και μέσα στη δουλεία, η δουλεία ήταν αλλά έγινε επανάσταση του 21. Ταλαιπωρίες ήταν αλλά έγινε κάτι. Εδώ και δεν γίνεται κάτι. Και προσπαθεί να το κουκουλώσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό απλώς δείχνει μία εκ μέρους του αμυντική συμπεριφορά, ενώ θα ήταν καλύτερο, αν το είχε συλλάβει, να μιλήσει, να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο το πρόβλημα. Και μάλιστα αυτός που τον προηγούμενο χρόνο είχε πάρει τον Νόμπελ. Αυτό είναι πάλι μέσα σε μία πρακτική η οποία έχει τους δύο χρόνους. Και Νόμπελ παίρνουμε και παρακάμπτουμε το πρόβλημα. Πάλι το ίδιο. Πάλι η διπλή αυτή εσωτερική πραγματικότητα, η οποία είναι και υποκειμενική, είναι και θεσμική, είναι και κοινωνική, είναι ταυτόχρονα πολύ διάστατη που λέμε, ας πούμε. Και βεβαίως, έτσι, και αυτό τον λόγο είναι ένα κείμενο πολύ χαρακτηριστικό, αυτό της Σεφέρη, βρίσκεται στις δοκιμές η απάντηση, η οποία μας δίνει την δυνατότητα να ξανακαταλάβουμε το πρόβλημα και με όρους σημερινούς, με όρους του 60-64, πόσο ήταν όλη αυτή η ιστορία. Αφού περιγράφω με αυτόν τον τρόπο στο βιβλίο, έτσι, τη διπλή χρονικότητα, αυτό δεν το λέω μέσα διπλή χρονικότητα, μου έρχεται τώρα, αλλά να το έχεις στο μυαλό σου, όταν διαβάζω το βιβλίο, να ξέρετε ότι πρόκειται περί αυτού. Αρχίζω να προσπαθώ να σκαλίσω κάπως έτσι το πρόβλημα το οποίο με ενοχλεί και μας ενοχλεί. Και αφιερώνω σε αυτή την ιστορία καταρχήν δύο κείμενα. Τα κείμενα αυτά, το ένα είναι, έχει τον τίτλο «Ματαιόδοξη και φιλότιμη» και το άλλο έχει τον τίτλο «Πατρίδα και οικογένεια». Προσπαθώ δηλαδή να δω μία σε θεσμικό επίπεδο «Πατρίδα και οικογένεια» και μία ματαιόδοξη και φιλότιμη σε ατομικό υποκειμενικό επίπεδο, να δω το πρόβλημα πώς υπάρχει. Και το λέω αυτό διότι ψάχνοντας βρήκα το εξής ενδιαφέρον, ότι το πρόβλημα της ματαιοδοξίας του Έλληνος, ας πούμε, ήδη το θέτουν οι ασκητές του 4ου αιώνος, όπου περιγράφουν ακριβώς την καινοδοξία ως το μεγαλύτερο πειρασμό στα μεγάλα αμαρτήματα, ο Ευάγριος, ο Ποντικός κτλ. Και σκαλίζοντας περαιτέρω, ανακαλύπτω τι είναι ματαιοδοξία, χωρικά ματαιοδοξία είναι να χαίρομαι την εικόνα μου μέσα από δευτερεύοντα πράγματα. Είμαι σπουδαίος, φορά ωραίο που κάνεις. Είμαι σπουδαίος, χαιρέτησα ένα βουλευτή. Είμαι σπουδαίος, δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Παίρνω μια εικόνα από δευτερεύοντα, από επουσιώδη πράγμα. Κουρεύτηκα καλά. Είμαι ξυρισμένος και εγώ κτλ. Κατάλαβα ότι συνδέεται η ματαιοδοξία με το μεγαλύτερό μας προτέρημα σε εισαγωγικά. Ποιο? Τη φιλοτιμία. Γιατί η φιλοτιμία ως αγάπη για να μας τιμούν πολύ εύκολα μπορεί όπου να ξεγλιστρήσει και να γίνει ματαιοδοξία, γιατί μπορεί να σε τιμά και ένας τέταρτης κατηγορίας τύπος και να λες «Α, με χειροκρότησε». «Α, είναι εντάξει». Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν και την αναγωγή, έτσι, του στοιχείου της μεγάλης μας αρετής που παραπονιόμαστε ότι χάθηκε, πράγματι χάθηκε η καλή της εκδοχή, ας πούμε. Η κακή της εκδοχή υπάρχει. Το θέμα της ματαιοδοξίας είναι, ας πούμε, έτσι, αποδεικνύεται επίσης πολύ σημαντικό, γιατί η ματαιοδοξία κρύβει κάτι στην παθολογία της. Έτσι. Η ματαιοδοξία, με τη ματαιοδοξία, ας πούμε, έτσι, στην προβληματική της εκδοχή,
διεκδικούμε ταυτόχρονα και ισότητα και επιβολή. Ο ματαιόδοξος με τη σπουδαιότητά του έχει κύρος και ταυτοχρόνως απαγορεύει στον εαυτό του να είναι σφαίρας κατηγορίας για πάντα. Είναι ισότιμος με όλους. Η ματαιοδοξία έχει την προϋπόθεση της επιβολής που είναι η ισότητα. Μα δεν είναι σήμερα ένα από τα μεγάλα προβλήματα της σημερινής μας κοινωνίας ένας ισοπεδωτικός ισοτισμός που στην πραγματικότητα ξεχνάει ότι μπορεί να είμαστε νομικά ίσοι, αλλά ως άνθρωποι είμαστε ανώμοιοι όλοι. Άλλος έχει ταλέντο για μαθηματικός, άλλος είναι αθλητής φοβερός, άλλος είναι λογοτέχνης, άλλος είναι εμπνευσμένος, πίκτος ή δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτό το στοιχείο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματος της εξουσίας. Να γίνουν λίμπα όλα. Να έχω την εξουσία με ενδιαφέρον. Γιατί από εκεί παίρνω εικόνα. Είναι δηλαδή η ματαιοδοξία ένας τρόπος να παίρνεις εικόνα από αλλού και να μην τη χτίζεις μέσα σου. Η ματαιοδοξία είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι η εξουσία ο καθρέφτης εκείνος μέσα στον οποίο επιβεβαιώνονται όλοι ανεξαρτήτως του τι είναι στην εσωτερική του ζωή. Είναι πολύ κρίσιμο να καταλάβω. 2 χρόνια και εδώ. Και το αποτέλεσμα των πολλαπλών χρονικοτήτων είναι και η πατρίδα και η οικογένεια. Μα πατρίδα και η οικογένεια, που είναι το επόμενο άρθρο, δεν είναι οι δομές εκείνες οι οποίες καθιστούν αδύνατοι και αποτρέπουν τη δημιουργία ενός κανονικού κράτους στην Ελλάδα, επειδή οι δεσμοί αίματος είναι οι δεσμοί ισχυροί στην Ελλάδα. Οι δεσμοί είναι οι δεσμοί μιας αίματος και εντοπιότητος. Δεν είναι οι δεσμοί μεταξύ αγνώστων που είναι στο εθνικό κράτος, όπου πληρώνω φόρους για ένα σχολείο όπου θα πάνε παιδιά που δεν γνωρίζω ποτέ μου. Για ένα νοσοκομείο που θα πάνε να νοσηλευθούν άνθρωποι που δεν γνωρίζω ποτέ μου. Αλλά που σκοτώσαν τον Καποδίστρια επειδή ήθελε να πληρώνει φόρους γι' αυτό. Ενώ ήθελε να βρουν Μιχαλέη το δικό του Στελωνίου κλπ. Δεν είναι αυτοί οι συντελεστές. Και κράτος λοιπόν να φτιάξουμε και να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προχωρημένα και η οικογένεια και τα σόγια να κυβερνάνε από κάτω. Πάλι 2 χρόνια. Το λέω για να φανεί η διεργασία μέσα στους αιώνες του διπλού αυτού στοιχείου. Πάλι επισημαίνω. Όχι επειδή είναι κακοί οι άνθρωποι. Όχι επειδή δεν είναι νοήμων. Όχι. Αλλά επειδή όταν εμφυλοχωρούν τα πολιτισμικά στοιχεία στις ψυχές των ανθρώπων και δεν ελέγχονται παιδεία, διανόηση, δεν ξέρω τι, ας πούμε, δεν δουλεύονται αυτά τα πράγματα, αναπτύσσονται παράλληλοι κόσμοι μέσα στους οποίους ζουν άνθρωποι και καθεστώτα διχασμένοι και τελικά επικρατεί η τύχη. Αν είμαστε τυχεροί και ο Θεός της Ελλάδας βοηθάει, γίνεται. Αν δεν είμαστε, 1922. Θέλω να πω, ποντάρουμε στην τύχη με τους 2 χρόνους. Αυτό είναι το επιμύθιο της ιστορίας. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό βέβαια, αφού πω έτσι, ό,τι έχω να πω μέσα σε αυτά τα 2, ας πούμε, κειμενάκια, γυρνάω σε 3 κομμάτια, θα διαβάσετε 3 άρθρα, που είναι αφιερωμένα στους εμφυλίους του 21. Και τα 3 είναι αφιερωμένα στους εμφυλίους του 21, ως εμπειρικό πια υλικό. Εμπράγματο υλικό για να το δούμε συγκεκριμένα. Πώς αυτές οι πολλαπλές χρονικότητες οδηγούν σε παγωμάρες και πώς συγκεκριμένα αυτό συνετελέσθη τα χρόνια εκείνα όπου είχαμε 2 φοβερούς εμφυλίους πολέμους μέσα στο 21 και ένα φοβερότερο τρίτο μετά την δολοφονία του Καποδίστρια. Χώρια μετά τι συνέβη μέχρι το 1949 και τι συμβαίνει υπείως μετά τη μεταπολίτευση αφού προηγήθηκε η άλλη καταστροφή, ας πούμε, το 67. Δηλαδή, για να δούμε τον πίνακα, πώς φορμάρεται τις εξελίξεις των γεγονότων.
Χρησιμοποιώ λοιπόν έτσι, όλα αυτά τα κομμάτια για να δείξω έτσι, όσο μπορώ με λεπτομέρειες και εκεί το πρόβλημα και να αναδείξω ως κεντρικό σημείο που μας ενδιαφέρει στο επίπεδο που συζητάμε μια απολύτως πολιτισμικά και πνευματικά ακατέργαστη συμπλοκή πάλι δύο στοιχείων, του παραδοσιακού πολιτισμού έτσι, και της νεωτερικότητας. Και η νεωτερικότητα είναι σπουδαίο και απαραίτητο πράγμα και ο παραδοσιακός πολιτισμός είναι σπλαχνική πραγματικότητα. Δεν μπορείς έτσι, να την πετάξεις, ας πούμε, στα σκουπίδια. Και βεβαίως, μέσα από αυτή την συμπλοκή, την αδιέξοδη. Δηλαδή, ήταν τόσο ισχυρά τα ερίσματα της λαϊκής παραδόσεως, ώστε η νεωτερικότητα με όλη της την ορθότητα και την ορθοδοσία δεν μπορούσε παρά να παραβιάζει με τρόπο ένα στοιχείο το οποίο έπρεπε να χρησιμοποιεί. Και γι' αυτό βρισκόμαστε πάλι σε μια μόνιμη, έτσι, δύσκολη, έτσι, μια συνθήκη, η οποία δείχνει ότι το βάθος του ελληνικού προβλήματος είναι πολιτισμικό. Έτσι. Το κατεξοχήν βάθος είναι πολιτισμικό. Δευτερευόντως έρχονται πάρα πολύ ουσιαστικά προβλήματα, οικονομικά, κοινωνικά κτλ. Σεβαστά όλα, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Να δούμε πού μπορεί να γίνει το δημιουργικό χώνεμα των δύο πραγμάτων για να προχωρήσουν έτσι οι καταστάσεις. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ απλά σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο νομοθετικό. Ας πούμε, έχουμε το κλέφτικο τραγούδι που περιγράφει την ψυχολογία των κλεφτών και αναδεικνύει τον δεσμό των ανθρώπων της παραδόσεως με τη φύση. Έτσι. Όταν μπαίνουμε στο 21, ο εθνικός ποιητής ο Σολωμός είναι αυτός που φέρνει μια απόσταση από τη φύση και εισάγει τα πράγματα στη μορφή, ο Σολωμός. Αυτή, έτσι, το κλέφτικο τραγούδι είναι μεγαλειώδες. Αλλά και αυτό που φέρνει ο Σολωμός είναι η έξοδος η μεγάλη, τον καινούριο κόσμο. Και αυτός έγινε εθνικός ποιητής και δεν ξέρουμε γιατί. Και το κλέφτικο τραγούδι το χορεύουμε στα πανηγύρια, αλλά δεν μας λέει τίποτα, προτιμάμε το ρεμπέτικο. Έχει σημασία να καταλάβουμε τους χρονισμούς, πώς επαναλαμβάνουν. Το κείμενο για το κλέφτικο τραγούδι, έτσι, δείχνει, ας πούμε, αρκετά αυτό το πρόβλημα που σας λέω. Και το κείμενο το τελικό για τον Σολωμό, επίσης, έχει σημασία. Είναι ενδιαφέρον το εξής, ότι στο τέλος του πρώτου κειμένου, στο τέλος πρώτου κειμένου για τους εμφυλίους πολέμους, η τελευταία φράση είναι «Μήπως είναι πεπρωμένο μας ο διχασμός». Έτσι τελειώνει. Αλλά δώστε μου ένα βιβλίο, γιατί αυτό... Πάρ' το μόνο μας. Πάρ' το μόνο. Λέει στο τέλος, λοιπόν, οι εμφύλοι του 21 δεν υπήρξαν μόνο πικρά γεγονότα για όσους τα έζησαν, ήταν και προειδοποίηση στις επερχόμενες γενναίες να μην αποκτήσει ο διχασμός για το έθνος μας δύναμη πεπρωμένη. Μία φράση πολύ ανατριχιαστική, να γίνει μοίρα σου ο διχασμός. Μέχρι στιγμής είναι κάτι τέτοιο. Αλλά όταν τελειώνω τα κείμενα για τους εμφυλίους, προσθέτω και ένα κείμενο για το διχασμό του 15, τη Βενιζέλη. Και εκεί το τέλος του κειμένου είναι το εξής. Όμως δεν είναι μοίρα ο διχασμός. Είναι έργο ενός εγώ, του οποίου η θέληση ασφικτιά σε ένα τώρα, χωρίς πριν και χωρίς πρέπει. Το θέλω μόνο του, σαν του μικρού παιδιού, περιγράφει ένα χρόνο με τέλος την αυτοκατάφαση, ένα παρελθόν. Ανοίγει μέλλον
στο παρόν με επιλογές που συνιστούν ένα χρόνο νοήματος συνυφασμένο ποιητικά με αυθυπέρβαση. Τίθεται ακριβώς, έτσι, θα πω πολύ, τίθεται ακριβώς έτσι, το πρόβλημα σε αυτή τη βάση. Δηλαδή, μην παίρνει κανείς αυτή τη συζήτηση που κάνουμε ως μεμψημερία ή όπως λένε αυτό μαστίγωμα. Είναι μια ανάγκη πολύ σοβαρή να δούμε το δρόμο προς το μέλλον. Χωρίς παρελθόν δεν μπορούμε να δούμε το δρόμο προς το μέλλον. Και μέσα σε αυτό το πρίσμα έτσι, έρχονται και τα δύο τελευταία κείμενα. Έτσι, τα συμπληρωματικά, ας πούμε. Τα δύο έτσι, τελευταία κείμενα είναι ένα κείμενο για τον Μακρυγιάννη με βάση όσα έχει πει ο Σεφέρης. Αυτό δεν δημοσιεύτηκε στην καθημερινή. Είναι τώρα πρωτοδημοσιεύει. Όσα έχει στην ομιλία του για τον Μακρυγιάννη στο Κάιρο το 1943, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ βλέπει ένα εγκόμιο, τον θεωρεί τον μεγαλύτερο πεζογράφο, ο Νόμπελ του 1963 και πολύ αξιόλογος άνθρωπος και σοβαρός ποιητής. Τον θεωρεί το μεγαλύτερο, ας πούμε, μετά του Παπαδιαμάντη ή μαζί με του Παπαδιαμάντη, βάσοντας συγγραφέα, πεζογράφου της λογοτεχνίας μας. Και αυτό το πράγμα το συνδέει με την αμεσότητα του ύφους. Είναι τόσο άμεσο το ύφος, λέει ο Σεφέρης, ώστε σου παίρνει την ανάσα και ακριβώς σε κερδίζει απολύτως και εκεί είναι η φλέβα του πολιτισμού μας και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Εκεί έχει κανείς να παρατηρήσει, τουλάχιστον στο κείμενο, και προσπαθώ να παρατηρήσω, ότι ο Μακρυγιάννης στην πραγματικότητα δεν είναι καν πεζογράφος και δεν είναι κάνει πεζογράφος, διότι στις 500 σελίδες των απομονωσμάτων όλα τα ωραία περιγράφονται σε 5-10 σελίδες το πολύ, όλα τα άλλα είναι ακατάληπτα, δεν διαβάζουμε. Και η θεωρία της αμεσότητος του ύφους και ο θαυμασμός της φράσεως «είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ» δεν ισχύει. Γιατί η μεν φράση «Μακρυγιάννη, είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ» γράφεται μέσα στο βιβλίο. Αλλά το ύφος του είναι «είμαστε μέσα στο εγώ και όχι στο εμείς». Η μελέτη του ύφους, δηλαδή το πραγματολογικό στοιχείο, δείχνει έναν που έψαχνε να βρει δικαίωση σε αυτά που γράφει. Αυτό είναι το ελληνικό πρόβλημα. Τα περιγράφω με αρκετές λεπτομέρειες μέσα, είναι αρκετά εκτενές το κείμενο. Και έχει σημασία να δει κανείς αυτό, γιατί πια μπορεί να αποτελέσει μια παραμόρφωση για την αντίληψή μας για το ελληνικό πρόβλημα. Γιατί απέκτησε διαστάσεις κανόνος η ερμηνεία του Σεφέρη για τον Μακρυγιάννη. Ενώ είναι, κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ μεγάλο, είναι λάθος, ολόκληρο. Δεν ξέρει τι διαβάζει. Και δεν ξέρει τι διαβάζει, γιατί ακριβώς η μορφή που δίνει στο κείμενό του ο Μακρυγιάννης, έτσι, και την οποία επιβεβαιώνει με τις εικόνες που συνοδεύουν τα κείμενα και τις οποίες ο ίδιος, ας πούμε, τις αφήνει να πατήσουν στο δικό του κείμενο, τη δική του περιγραφή για τις εικόνες, ας πούμε, απαγορεύουν τη δυνατότητα της μορφής. Είναι άμορφο το κείμενο Μακρυγιάννη. Και επειδή είναι άμορφο, τα γεγονότα παραμένουν στη μερικότητα του συγγραφέως. Δεν αποκτούν καθολικότητα. Διότι η μορφή τι είναι? Η μορφή είναι να γίνει το συγκεκριμένο καθολικό. Η μορφή είναι η προσφορά του Σολομού. Ο Σολομός είναι εκείνος που εισάγει μέσα στην Επανάσταση 21, χωρίς να έρθει στην Ελλάδα και αρνούμενος να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό το στοιχείο, ότι δεν μπορούμε να πάμε, να προχωρήσουμε, εάν το μερικό δεν γίνει καθολικό.
Ποιο είναι το πρόβλημα του ελληνικού διχασμού? Ότι ο καθένας ως άτομο, ότι η κάθε κοινωνική ομάδα αντιλαμβάνεται τη μερικότητά της ως ολότητα. Γι' αυτό σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αν ο καθένας είναι μία μερικότης, θα βρεθεί ειρήνη. Εάν ο καθένας είναι οι ολότες, η αλληλοφαγωμάρα δεν θα έχει τελειώμα. Και με αυτά τελειώνω τα πέρα του βιβλίου. Αυτά λέει το βιβλίο. Όταν το διαβάσετε, τα λέω. Δέχομαι ερωτήσεις, απορίες και ό,τι αν ναι. Μπορείς, λέει, βεβαίως. Αλλά στεντορία τη φωνή. Θα επαναλαμβάνω εγώ. Επειδή έχει σύνδρομο στερήσεως. Δεν ήρθα στα άκρα. Δεν ήρθα στα άκρα. Απολογία. Τρεις ερωτήσεις. Το πρώτο. Αυτό το διθιέ στοιχείο. Αυτό το διθιέ στοιχείο. Εγγενές στον ελληνισμό. Οφείλεται ότι απλώς... Όχι, όχι, στην ιστορία του οφείλεται. Ναι, ναι. Θέλω να μας πείτε αν συνδέεται. Θέλω να μας πείτε αν συνδέεται με αλφαγιώτα. Εάν συνδέεται με αλφαγιώτα, βεβαίως. Εάν συνδέεται με αλφαγιώτα, με την παράδοση από την κλασική αρχαιότητα και με το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία. Εάν δηλαδή είναι αυτά τα δύο πόδια. Και αν εκεί γίνεται σύγκρουση. Εάν συνδέεται και κατά πόσον με την κλασική αρχαιότητα και με τη Βυζαντινή Ορθοδοξία. Ναι. Το δεύτερο. Μιλήσατε για τη δεκαετία του 60. Ναι. Και κάποιοι εκεί υπενηθήκατε ότι ήμασταν, ας πούμε, στην περίοδο της φιλοτιμίας. Μίλησα για την περίοδο του 60 και υπενήθηκα ότι ήμασταν στην περίοδο της φιλοτιμίας. Όχι μόνο, και πριν. Ναι, εντάξει. Ναι. Και σταμάτησε. Πώς από τη φιλοτιμία φτάσαμε στη μαντεοδοξία, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας εξηγήσει. Ναι. Και το τρίτο... Πώς φτάσαμε, έλα, δώστε. Ναι. Και το τρίτο και τελευταίο... Πώς φτάσαμε από τη φιλοτιμία στη μαντεοδοξία, και το τρίτο... Και το τελευταίο ερώτημα τώρα που γόμεθα, είναι, μιλώντας για το Καποδίστρια, κύριε Βεράφε, ποιες είναι οι πατάτες του σήμερα. Ποιες είναι οι πατάτες του σήμερα. Ναι. Έχει άλλη έννοια η πατάτα σήμερα. Αξίες είναι αυτό που είπαμε πριν για καθολικότητα. Η αναγωγή των πραγμάτων στην κοινή μοίρα. Όχι στην απομόνωσή τους στο συγκεκριμένο συμφέρον. Η μερικότητα της αξίας είναι συμφέρον. Η καθολικότητα, ορίστε. Αυτά τα σχολεία. Αυτό λέω γενικές αρχές. Από εκεί και πέρα. Με αυτά τα σχολεία, με αυτά τα. Πρώτα απ' όλα όμως με συνείδηση του προβλήματος. Να αποκτήσουμε συνείδηση. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι μια προσπάθεια να συμμετάσχουμε στη διατύπωση του προβλήματος, που ακόμη δεν έχουμε φτάσει. Γιατί, αρχίζω από την πρώτη τώρα ερώτηση. Γιατί ακόμα δεν έχουμε αξιολογήσει όπως έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, την σχέση της αρχαιότητας με το Βυζάντιο και το Βυζάντιο με τα νεότερα πράγματα. Διότι η μεν αρχαιότητας κατέρευσε επειδή η αρχαία πόλη δεν μπορούσε να απλωθεί και να περιλάβει κι άλλα πράγματα και κατέρευσε στη φτώχεια της, η μεγάλη ανακάλυψη για αρχαία πόλη, το λίκνο της δημοκρατίας όμως, είχε ένα εγγενές εμπόδιο, την εντοπιότητα. Πνίγηκε επειδή δεν μπορούσε να χωρέσει. Έπρεπε η Σπάρτη να φάει την Αθήνα, η Αθήνα τη Σπάρτη. Και ήρθαν οι Μακεδόνες και μοναρχικά τους πήραν τα πράγματα στα χέρια. Αλλά τους περίμενε, τους Μακεδόνες, στη γωνία η μοίρα. Γιατί όταν απλώθηκαν στα πέρατα της γης οι Μακεδόνες, υποχρεώθηκαν και ίσως ευφυώς να προσαρμοστούν στην Ανατολή. Να αρχίζουν να γίνονται θεοί. Να αρχίζουν να γίνονται φαραώ. Να αρχίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Και να δημιουργείται μία συνθήκη η οποία πολύ εύκολα στην ύστερη αρχαιότητα, όταν πια εμφανίζεται, ας πούμε, ο χριστιανισμός, να υπάρχει ως δεδομένος στοιχείο το οποίο έχει ριζώματα ισχυρά. Εν πάση περιπτώσει, το ρωμαϊκό και το ελληνικό στοιχείο μέχρι τον 6ο αιώνα
επεβίωναν και έδιναν καρπούς. Τον 6ο αιώνα όμως, έχουμε την πρώτη μεγάλη προσπάθεια από τον Ιουστινιανό να οδηγήσει, να δημιουργήσει ένα κράτος το οποίο το χαρακτηριστικό δεν θα είναι μόνο η πολιτική ενότηση, αλλά και η ομοδοξία. Ο Ιουστινιανός λοιπόν είναι ο άνθρωπος που καταργεί τις σχολές το 549 και με διάφορα φακελάκια το 579 το διατήρησαν και τη σχολή των Αθηνών και έχουμε πια το Βυζάντιο να μεταβάλλεται σε ομόδοξη κοινωνία. Γιατί καταλάβαινε το κράτος ο Ιουστινιανός ως μία υπόσταση όπου να μην είναι κρατικά ενωμένη αλλά και πνευματικά. Και έβλεπε ότι ο χριστιανισμός μπορεί να το κάνει. Και από αυτή την άποψη έκλεισε τις σχολές, έδιωξε τους πάντες κλπ. Και περάσαμε πλέον σε μία εποχή όπου το καθεστώς της ομοδοξίας δεν είναι ότι καταργήθηκε στην ομοδοξία το ελληνικό στοιχείο που υπήρχε και στα δόγματα μέσα, ας πούμε, τα τριαδικά δόγματα βοήθησαν πολύ οι Καπαδόκες που είχαν μόρφωση ελληνική ταυτόχρονα. Αλλά κυρίως δεν καταλάβαιναν τότε οι άνθρωποι ότι η ομοδοξία ζει από την επανάληψη. Γιατί η ομοδοξία έχει τέτοια επάρκεια ώστε δεν μπορεί, δεν χρειάζεται να αποχωρήσει, να πάει αλλού. Ήτανε το στοιχείο το οποίο δεν έγινε δεκτό στη Δύση. Γιατί στη Δύση από το 336 επεκράτησε η θεωρία του Ευσεβίου Κεσαρίας, βάσει του οποίου, της οποίας ο αυτοκράτορος Βυζαντινός ήταν αντιβασιλεύς του Θεού και της Γης. Κανονικός αντιβασιλεύς. Και αυτό ήσυχε μέχρι το 1453. Και επομένως ήταν πάνω και από την Εκκλησία. Αυτό ήταν η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ήταν δεύτερη και η Πάπουα. Υπήρχαν διάφορες παρατράγωδα με τις κονομαχίες και με αυτά, αλλά ουδέποτε κλονίστηκε αυτό. Αντιθέτως, στη Δύση, ακόμη και όταν ήταν ενωμένη με το Βυζάντιο η Δύση, ήταν τον 4ο αιώνα, αυτή η αρχή δεν δέχτηκε, δεν έγινε ποτέ δεκτή. Ο Αμβρόσιος Μεδιολάνος απέρριψε την ιδέα της πρωτοκαθεδρίας του Αυτοκράτορος ένδυνος Πατριάρχου και δέχτηκε τις δύο αρχές. Με τις δύο αρχές δέχτηκε το Θεό και τη συνύπαρξη των ρευμάτων. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Η ανακύκλωση πλέον η Βυζαντινή να μεταβληθεί σε ένα καθεστώς τυποτελετουργισμού το οποίο δεν είχε άλλη θεραπεία από το να επαναλαμβάνεται τυπικά κάθε Κυριακή και τα σύμβολα να αντικαθιστούν την πραγματικότητα. Οπότε ο χρόνος ήταν ο χρόνος στάσιμος κανονικά, εξ αρχής. Στη δε Ρώμη τα πράγματα σιγά σιγά μεταβλήθηκαν, σημειωτέων ότι μέχρι τον 8ο αιώνα η Εκκλησία της Ελλάδος ανήκε στη Ρώμη. Με τον Ίσαυρο, το Λέοντα, τον 8ο αιώνα πέρασε η Ελληνική Εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό έχουμε πάνω από 10 πάπες Έλληνες τον καιρό εκείνο. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει και έτσι πολύ νωρίς τον 4ο, τον 5ο αιώνα αρχίζουν και γίνονται, ας πούμε, ζυμώσεις οι οποίες δημιουργούν θεολογικά προβλήματα πολύ σοβαρά. Ο Αυγουστίνος ανακαλύπτει τη θέληση και μελετάει τις εξομολογήσεις το χρόνο. Η Ανατολή δεν ενδιαφέρεται για το χρόνο, ενδιαφέρεται για την αιωνιότητα. Αυτό πώς το βλέπουμε καθαρότερα? Στην Αναγέννηση ο Ιταλός φτιάχνει η προοπτική, στη Βυζαντινή έχουμε το χρυσό από πίσω. Το χρυσό είναι αιωνιότητα, η προοπτική είναι ο χρόνος. Στη μία περίπτωση δημιουργώ χρόνο, στην άλλη είναι μέσα στα πράγματα χαμένη. Αυτή λοιπόν η πολιτισμική δυναμική είχε εγγραφές ψυχικές βαθύτατες. Οι βαθύτατες ψυχικές εγγραφές είναι η κατανόηση του χρόνου ως λειτουργικού και τυποτελετουργικού με αφετηρία τον χρόνο τον εκκλησιαστικό. Ο οποίος χρόνος εκκλησιαστικός τα έχει εξ αρχής όλα δεδομένα. Και η Ανάσταση και η Δευτέρα Παρουσία μας περιμένει και είναι εκεί και μέχρι τότε φτάνουμε συμβολικά μέσα από τα μυστήρια και τη λειτουργία που παίζει τον ίδιο ρόλο. Δεν υπάρχει άλλη ανάγκη. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει εξέλιξη στην τεχνολογία πουθενά στο Βυζάντιο. Έχουμε μια διαρκή, κυρίως μετά τον 10ο, 12ο αιώνα, μια διαρκή παρακμή, η οποία διαρκής παρακμή οδηγεί πλέον
μετά την άλωση της, από τους Λατίνους, μετά το 261, ας πούμε, οδηγεί πλέον στο τέλος. Επομένως, είναι μέσα σε μια μεγάλη ιστορία. Έτσι. Πρέπει λοιπόν εμείς να καταλάβουμε πια και να εμβαθύνουμε στην performance που είναι το τελετουργικό, δηλαδή στο τελεσιουργικό, ας το πούμε, δηλαδή την επανάληψη των παραστάσεων, ας πούμε, και αυτό να το εμβαθύνουμε και να το καταλάβουμε βαθύτερα και αυτή την έτσι, εμβάθυνση να μπορέσουμε να την οδηγήσουμε σε μια συνάντηση με τον χρόνο, όπου εκεί θα μας βοηθήσει πολύ ο Σολωμός και όλη η αντίληψη για τη μορφή την οποία δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμη στην πολιτισμική μας ζωή, στην Ελλάδα. Όσο για τη μεταβολή των πόλεων ματαιοδοξίας και φιλοτίμου, δεν είναι ότι έγινε εξέλιξη. Είναι ότι υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες και οι επιλογές απέναντι. Χάνεται το φιλότιμο όταν έχουμε επαρκή διεστραμμένη εξατομίκευση, ώστε μην θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο για αυτό το οποίο θα σου κάνω. Απλώς αποκτώ επαγγελματική σχέση μαζί σου, μου δίνει, σου δίνω και τελειώνω. Και εκεί τα πράγματα πλέον παίρνουν μια άσχημη τροπή. Είναι βαθύ το πρόβλημα και γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπομονή και κατανόηση για να το καταλάβουμε, αλλά πρέπει να έχουμε και ευθυκρισία για να δούμε ποιες είναι ακριβώς, ας πούμε, οι συνιστώσεις του και κάποια στιγμή ο καθένας από όπου βρίσκεται να μπορέσει να το πολεμήσει. Αυτά. Άλλο. Ορίστε. Εγώ πάντως θα ήθελα κι άλλο για τις πατάτες. Δεν καλύφθηκα για τις πατάτες. Πατάτες. Να κάνουμε κι εμείς πατάτα. Έτσι. Να κάνουμε ένα σχόλιο στον χρόνο. Ποια χρονικότητα. Γενικώς. Ναι, έτσι όπως το ορίσατε εσείς. Ναι, ναι. Δεν θα δείτε να κάνουμε τρόπο σε ένα μεγάλο γραφείο με την ιστορικότητα και την ιστορία και την προσωπικότητα. Όχι υποχρεωτικά. Και το δεύτερο είναι σαν ότι τώρα σε σχέση με το Φιζάντιο και τα λοιπά, αυτή η θεωρία. Να μην το ξεχάσω. Να μην το ξεχάσω. Ναι. Διαμαντική θεωρία. Δεν ακούω, θα επαναλάβω εγώ. Είπα, διαμαντική θεωρία. Ναι. Λοιπόν, ωραία, κατάλαβα. Είπα, παδιαμαντική. Όχι, η Παπαρηγοπούλιος. Α, γιατί δεν είναι η Παπαρηγοπούλιος. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύο οι ερωτήσεις σας. Δεν είναι ιστορικό της ο χρόνος. Μου λέτε, έτσι, ο χρόνος όπως τον περιγράφει. Δεν περιέχει την ιστορικό, δεν είναι ιστορικό της. Και το δεύτερο, αυτή η Παπαρηγοπούλιος θεωρία, τι λέτε, τι ρωτάτε. Δεν βάζει κάποια, δεν μας στενεύει τους ορίζοντες. Δεν μας στενεύει τα τους ορίζοντες. Πρώτα απ' όλα ο Παπαρηγόπουλος ήταν ο πρώτος που με σαφήνεια είπε «Δεν μιλάμε για συνέχεια αίματος, φυλετική, αλλά πολιτισμική». Η συνέχεια τα συνέχεσε αυτά τα πράγματα, μια σύγχυση, και νομίσαμε ότι είπε ο άνθρωπος ότι είναι πολιτισμικό και φυλετικό το πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά και όπου υπήρξε, όπου δεν πάτησε το πόδι του ξένος, επί παραδείγματι στα Εκτάνησα. Γιατί είναι οι ίδιοι οι Πελοποννήσιοι με τους Εκτάνησίους. Τούρκος, όχι ξένος. Τούρκος, δεν πάτησε. Οι ξένοι ήταν οι Ιταλοί, αλλά δεν αναμίχθησαν. Γιατί. Ορθοδοξία. Το βαθύ κοίτασμα μιας άλλης χρονικότητος. Ενώ είναι φτιστοί. Είμαστε φτιστοί με τους. Και κυραίως και τους κεφαλονίτες. Δεν μπήκε Τούρκος. Εμείς είμαστε, ας πούμε, Τουρκόσποροι, όπως λένε. Λένε. Γιατί είμαστε ολόγοι. Άρα υπάρχει ένα υπόβαθρο πνευματικό ισχυρότερο. Η κυρίως χρονικότητα
χρονικό, δηλαδή η στάση μου πώς πρέπει να φέρνομαι στον κόσμο. Τι σκοπούς βάζω για τη ζωή μου, αυτό θα πει χρονικότητα. Όχι ότι τώρα είναι μεσημέρι και αύριο θα είναι άλλη μέρα. Έτσι. Η κυρίως χρονικότητα έχει να κάνει με ένα τέλος του χρόνου που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το τέλος του χρόνου μας είναι η αιωνιότητα. Είναι δηλαδή μια πληρότητα και μια στάση οριστική. Που σημαίνει ότι είναι ιδανικό και της κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ενός Αγίου ανθρώπου τώρα. Γι' αυτό οι πειρασμοί μπορεί να είναι, να σου λένε μόνο να κάνεις υπομονή, να κάνεις αυτό και τα λοιπά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ότι ο πολύ καλός Παπαδιαμάντης έχει δύο θέματα από αυτού πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτον, ο Παπαδιαμάντης ξεκίνησε από μια φοβερή αποτυχία. Ξεκίνησε γράφοντας μυθιστορήματα. Απέτυχε δραματικά, γιατί δεν ήξερε να μπλέκει το χρόνο. Γυφτοπούλα και έμποροι των εθνών δεν ήξερε να μπλέκει το χρόνο και να φτιάχνει πλοκή. Τα εγκατέλειψε ορθά και ρίχτηκε στην περιγραφή. Εκεί είναι το τώρα της αιωνιότητας. Αλλά και κάτι άλλο. Έχει ένα διήγημα από Παπαδιαμάντης φοβερό, όπου ένας τύπος, ο Καραχμέτης, στο σπίτι μου ζει, έχει τη γυναίκα του και την ερωμένη του. Και θεωρεί ο Παπαδιαμάντης αγία τη γυναίκα του που δέχεται την ερωμένη. Για κάτσε. Ο χρόνος δεν βοηθάει πολύ για να καταλάβουμε καλά τα πράγματα. Τώρα, το ερώτημά σας το πρώτο. Μα ο χρόνος δεν έχει ιστορικότητα. Όντως, η χρονικότητα εμπεριέχει την ιστορία, αλλά εμπεριέχει πέρα από τον δεταρμισμό και την απροσδιοριστία. Δηλαδή, η χρονικότητα, επειδή αποτελείται από συμπλοκή και από συμπλοκή σκοπών, περιλαμβάνει το στοιχείο της θελήσεως. Μαζί με το στοιχείο των υλικών νόμων και των αναγκασμών, η θέληση κυριαρχείται από απροσδιοριστία. Δηλαδή, όπως έχουμε τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, που είναι αυστηρά βασισμένη στην αναγκαιότητα, έχουμε και τη μικροφυσική, την κβαντική, που είναι στην απροσδιοριστία. Η θέληση ανήκει στην απροσδιοριστία. Παράδειγμα εξωιστορικού γεγονότος τρελού, το 21. Το 21 ήταν ο απόλυτος παραλογισμός και έγινε όπως έγινε. Δεύτερο παράδειγμα, η Ουκρανία. Η ήττα της υπερδυνάμεως από ανθρώπους που πιστεύουν στο δίκιο τους. Η ιστορία είναι γεμάτη από αυτό. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να μας τρομάζουν τεράστιοι συνασπισμοί και υποδομήματα οικονομικο-λογικοτεχνικά. Είναι τεράστια, είναι καταπιεστικά, είναι δεν ξέρω τι, είναι φοβερά και τρομερά. Αλλά επειδή είναι προϊόντα θελήσεως, έχουν ρογμές. Και μέσα στις ρογμές αυτές γίνεται το θαύμα. Έχει μεγάλη σημασία, ό,τι και να είναι. Όσο τσιμέντο, όσο μπετόν αρμέ, ό,τι και να είναι μέσα στην ιστορία. Αυτό πάει ακριβώς επειδή οι θελήσεις που το παρήγαγαν δεν το χωράνε πια. Η ιδρυτική θέληση δεν το χωράει και το σπάει. Πώς κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση σε μια νύχτα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Αυτό το τεράστιο κράτος με τους μηχανισμούς, τα κόμματα, τις φυλακές, όλα αυτά. Μέσα σε 2-24 ώρα είχε τελειώσει. Και ξαναγίνεται αυτό έτσι, που τώρα πνέει πάλι τα λύσια. Γιατί πια δεν μπορεί με τα μούτρα αυτά να ζήσει στην ιστορία η Ρωσία. Άλλες χρονικότητες. Έχει σημασία να αλλάξουμε μυαλά. Να καταλάβουμε την ιστορία με άλλο τρόπο. Να τελειώνουμε με τους κομμουνισμούς. Είναι βλακώδη συλλήψη όλα αυτά τα πράγματα. Μιας απόλυτης αναγκαιότητας και ταυτοχρόνως μιας θελήσεως κινήματος. Είναι μηχανές, ρομπότ, αν έχουν θέληση θα το διαλύσουν. Τα ίδια τα μέλη θα διαλύσουν το σύστημα. Η θέληση είναι ρογμική πραγματικότητα. Είναι βλακώδης συλλήψεις ή βλακώδης άνθρωποι. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι βλακώδης ή βλακώδης. Θέλω να πω, είναι ανεπαρκής. Έτσι. Γιατί η ίδια η ιστορία έχει ένα, και οι ιστορικοί μιλάνε για ένα πολύ χαρακτηριστικό γνώσμα, την ετερογωνία των σκοπών. Άλλο πάω να πιάξω και άλλο μου βγαίνει.
πάω να φτιάξω εκεί να μου βγαίνει το άλλο. Αυτό σε τι οφείλεται? Ότι η θέληση είναι μεγαλύτερη από τα μέσα για να την πραγματοποιήσω και τελικά τα υπονομεύει όταν χρειάζεται να υπονομευθεί. Αυτά. Άλλο. Ακούγουμε καλά. Δεν βλέπω. Δεν ξέρω. Εδώ. Α, μάλιστα. Εγώ στο μικρόφωνο. Ναι. Λέω ότι κανείς, όταν έχει ταξιδιώσει στο εξωτερικό, γιατί η υποθέτηση για τις δύο χρονικότητες εξηγεί πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Όπως έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό και βλέπει στις χώρες της Ευρώπης, βλέπει μια ομοιογένεια σε ποιή, την οποία δεν την παίρνει στην Ελλάδα. Έχει σαφή ομοιογένεια για την δράση των Ελλήνων στα ίδια πράγματα. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η στέρηση στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δυσκολία τη, μάλλον η ράμφο, πάλι η διπλή θρανικότητα παίξε ρόλο. Ενώ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε καταφέρανε να γίνουν ομοιογενεί γρήγορα, σε εμά ακόμα δεν έχει καταφέρει να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξή για την διπλή θρανικότητα. Επειδή και άλλε χώρε ανατρέψαν καταστάσει και βρεθήκαν σε κοινωνικέ καταστάσει. Μήπω η διπλή θρανικότητα των Ελλήνων έχει να κάνει με τα συνέχεια των πραγμάτων, δηλαδή μια χρονικότητα από πολύ μακριά, ενώ η καινούργια χρονικότητα είναι πολύ κοντά. Έτσι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση των δύο χρονικοτήτων. Γιατί σε άλλες εξελίξεις είναι το ένα μετά το άλλο. Και ίσως οι διπλές χρονικότητες, όταν μπορούμε να συμφέρει την Ιταλία, σε εμάς είναι η αρχαία Ελλάδα και είναι η σύγχρονη ανατολική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι δύσκολη για να γίνει σύνθεση. Και θα δημιουργεί. Μα γιατί πηδάτε το διάμεσο του Βυζαντίου? Γιατί έχουμε άλλη χρονικότητα. Η αρχαία Ελλάδα είχε τη χρονικότητα της φύσεως. Επομένως, όλα έπρεπε να συντονιστούν και να ακολουθήσουν τον κύκλο τον φυσικό. Όμως, παραδόξως, και μέσα σε αυτά υπήρχαν διάφορα μικρά ανοίγματα και στον Πλάτωνα, στον Τίμιο, και στον Αριστοτέλη κάπου εκεί στο περί φύσεως, ας πούμε. Και στον Πλωτίνο υπήρχαν κάποια ραγίσματα τα οποία καλό είναι να τα συγκρατήσει κανείς. Το θέμα είναι ότι στο ενδιάμεσο, το ενδιάμεσο που ήταν 1100 χρόνια, εκεί συνετελέστη μια διαφοροποίηση η οποία παγιοποίησε την εικόνα του χρόνου, προέβαλε το χρόνο στην αιωνιότητα καθαρά και επομένως την πραγματικότητα τη μετέβαλε σε σύμβολο εξ ολοκλήρου. Όταν η πραγματικότητα γίνεται συμβολική, κλείνουν τα μάτια στα πράγματα. Η αναγέννηση ήταν ότι ανοίξαν τα μάτια μας στα πράγματα. Αντί να βλέπουμε το σύμβολο της καρέκλας, είδαμε την καρέκλα επιτέλους. Αντί να βλέπουμε το σύμβολο του ανθρώπου, είδαμε την εικόνα του. Πραγματικά, ο καινούριος χρόνος μπαίνει σε αυτό. Αυτό που λέμε διπλή χρονικότητα, δεν είναι δύο διαφορετικοί χρόνοι. Είναι μια αδιάρκεια. Δηλαδή έχουμε μια αδιάρκεια που είναι αποκομμένη χρόνια μεταξύ τους και δεν μπορεί, αυτή η ασυνέχεια δεν μπορεί ο ένας χρόνος να μπολιάσει τον άλλον και να βγει κάτι τρίτο. Τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Το θέμα είναι να καθίσουμε να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά το πράγμα και να δούμε πολύ λεπτά θέματα όπως αυτά των συμβόλων. Ας πούμε το γεγονός ότι ο εκκλησιαστικός χώρος φέρνει εξ ολοκλήρου τη ζωή και το πνεύμα του μεσαίωνα στο σύγχρονο κόσμο. Δεν χρειάζεται να τεθεί εκτός νόμου κανείς. Χρειάζεται όμως να δούμε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα δημιουργικά, πώς μπορεί να είναι δύσκολο πράγμα η σύνθεση. Πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχουμε μεγάλη παράδοση. Αυτό όμως είναι και μια πρόκληση για να κάνουμε κάτι που αξίζει τον κόσμο. Ευαίσθητο σκέψη. Ναι. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Άλλο. Παρακαλώ. Από ό,τι βλέπω. Η σεμνή αυτή τελετή. Η κυρία. Α, η κυρία. Ωραία. Α, η Μαρία. Ναι. Ακούσουμε. Ποιοι ελπίδες έχουμε για αυτή τη σύνδεση όταν οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα έχουν τέτοιο μικρό ποσοστό και το οποίο τους παιδίες είναι στα σχολεία. Είναι αυτό που είπε πριν η κυρία Φλέσσα, είναι πολύ σωστές παρατηρήσεις. Απλώς όλα αυτά αποκτούν μια γονιμότητα στους προβληματισμούς μας από τη στιγμή που θα ξεκαθαρίσουμε το κέντρο του προβλήματος, τον πυρήνα. Αν πούμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, μετά θα δούμε πού είναι οι εφαρμογές του, στην παιδεία.
στο θέατρο, στο ένα, στο άλλο, μετά αρχίζει και το πράγμα παίρνει τη μορφή. Εκείνο που μας λείπει μέχρι τώρα είναι ότι παρατηρούμε και φύγουμε τα επιμέρους στοιχεία του προβλήματος και της κρίσεως και δεν έχουμε εντοπίσει τον πυρήνα. Αν εντοπίσουμε τον πυρήνα, μετά φυσιολογικά οι λεπτομέρειες θα γίνουν αντικείμενα σπουδής και μελέτης και η ένταξη στην Ευρώπη θα μας βοηθήσει επίσης. Οπότε μιλάστε κάθε μέρα στα κανάλια της. Όχι, να μην είμαι κάθε μέρα, να μην είμαι. Πρέπει να... Λοιπόν, εντάξει, σύμφωνοι. Ορίστε. Πρέπει να σας ακούω. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει κάποιος να δώσει στον κύριο. Πρέπει να δώσει. Αυτός είναι ο δεύτερος που φύγει. Ναι. Πάμε πολύ μεγάλη προσοχή. Και σήμερα, θα αναπτυχθώ μόνο στη σημερινή σας τοποθέτηση, απουσιάζεται εντελώς η διάσταση της εξουσίας από την τοποθέτησή σας. Θα πάρω, ας πούμε, τα 200 χρόνια. Μετά την δολοφονία του Καποδίστρια, εγκαθίσταται μια μορφή εξουσίας στη χώρα, η οποία έχει δουλοκτητικά χαρακτηριστικά, τα οποία οργανώνει αντίστοιχα την κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι ιδέες που μπορεί διαχρονικά να επιβιώνουν, είναι η επιρροή της εξουσίας πάνω στους ανθρώπους, καθώς η εξουσία την ευθύνη πολιτικά την κοινωνία. Θα πάρω την ερώτηση της κυρίας Λέσσα και της κυρίας που αναφέρει και προηγουμένως, λέει για το σχολείο. Το σχολείο δεν πέφτει από τον ουρανό. Το σχολείο είναι οργανωμένο από το πολιτικό σύστημα, το οποίο συνειδητά το κρατάει υποβαπτισμένο, γιατί το σχολείο είναι πυρήνας ελευθερίας, αλλά αυτό το πολιτικό σύστημα ψηφίζεται από τους ίδιους και ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι δεν τους αρέσει το σχολείο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια δουλική φύση του σύγχρονου ανθρώπου, του σύγχρονου Έλληνα, που διαμορφώθηκε μετά την Επανάσταση και κατά την γνώμη είναι επιρροή απολύτως της βίας της εξουσίας για την οποία δεν σας ακούω να μιλάτε. Όχι, μίλησα σήμερα και είπα ότι όταν έχουμε μερικότητα ως ολότητα, αυτό βγαίνει σε μια εξουσία η οποία θέλει να είναι συντριπτική. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό στην κουβέντα τη σημερινή. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το ποιος φταίει. Γιατί δεν είναι ζήτημα κακών ανθρώπων που εξουσιάζουν και θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους στον λαό. Είναι μια κουλτούρα που τους επιτρέπει. Μπαίνω λοιπόν σε μια συζήτηση ενός πλαισίου ιδεών που επιτρέπει να ψηφίζονται και να επιλέγονται, όπως ωραία λέτε, αυτοί οι άνθρωποι και επομένως να γίνεται αποδεκτό ένα τέτοιο πράγμα και ταυτόχρονα αποδειχθεί και η συνεχής μας διαμαρτυρία απέναντί του με βάση την μερικότητα των παρατηρήσεων. Εγώ πάω σε ένα στοιχείο που θεωρώ πυρηνικό, που περιλαμβάνει και την εξουσία και την πολιτική μέσα και που, εν πάση περιπτώσει, αν θα τύχει να δείτε αυτό το πονηματάκι για το 21, δηλαδή, σήμερα μίλησα για αυτή την ιστορία. Θα δείτε ότι με ενδιαφέρει όχι η επισήμανση μερικοτήτων με μεγάλη σημασία και με μεγάλη πραγματικότητα, με μεγάλη, αλλά των καθοδηγητικών εκείνων αντιλήψεων, απόψεων, ας πούμε, αντιλήψεων, βάσει των οποίων και οι κάτω και οι πάνω καταλαβαίνουν τη δουλειά τους. Προτιμώ να μην αναλωθώ σε ένα διαχωρισμό προβάτων και ηλφίων, κακών και καλών, διότι έτσι θα χάσω την πραγματικότητα. Ναι. Αυτή. Το πολιτικό σας είναι καθεστώς. Θα μία αντίληψη. Παράγεται από τον λαό, ο οποίος διαπνέεται από τα... Με ενέφερε λοιπόν σήμερα να μιλήσω γι' αυτό, γι' αυτό μίλησα για τις δύο χρονικότητες. Κατά τα άλλα, συμμερίζομαι πολλά από αυτά που λέτε. Εγώ συμφωνώ, γιατί αν αυτή η ανάλυση και η σύνθεση του πυρήνα, του προβλήματος, δεν γίνει στο σχολείο, που υπάρχει οπαδικό πλέον. Μα εννοείται. Και, σε, και, νεαρή ηλικία, και δεν περάσει στην εξουσία. Και δεν περάσει στην εξουσία. Δεν συζητάμε. Δεν συζητάμε. Συμφωνώ με την πρόγραμμα. Δεν συζητάμε. Εκεί, δηλαδή εκεί τότε είχαμε κρυφό σχολείο. Τώρα έχουμε φανερό σχολείο και δεν το εκμεταλλευόμαστε. Το οποίο είναι επίση τυφλό σχολείο. Δεν είναι κρυφό, είναι τυφλό. Αλλά δεν συζητάμε αυτό. Μα ενδιαφέρει ένα πυρήνα ο οποίο χωράει και αναπαράγει στη λογική του
τέτοια φαινόμενα. Τέτοια φαινόμενα, ας πούμε, εμφυλίους πολέμους και αυτά, έχουν περάσει όλες οι χώρες. Αλλά καθεστώς μόνιμο εμφυλίου πολέμου έχει Ελλάδα. Δικαστικό. Αυτό μας ενδιαφέρει ως δικαστικό κλίμα. Αυτό μας ενδιαφέρει, είναι πολιτισμικό. Ευχαριστώ πάντως πολύ αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους. Καλό μεσημέρι.